Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε στην Αζιανζό το 324 μετά Χριστόν και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας του, που ονομαζόταν κι αυτός Γρηγόριος, ήταν ειδωλολάτρης, αλλά έμαθε για το Χριστό από τη γυναίκα του Νόνα, η οποία ήταν πιστή χριστιανή. Έτσι, αφού κατηχήθηκε και βαπτίστηκε, χειροτονήθηκε ιερέας και αργότερα έγινε επίσκοπος Ναζιανζού. Ο νεαρός Γρηγόριος μεγάλωσε με χριστιανικές αρχές, παίρνοντας παράδειγμα από τη μητέρα του. Ήταν ταπεινός, εργατικός, φιλάνθρωπος και ολοένα προόδευε στην αρετή. Επίσης, του άρεζε να προσεύχεται και να μελετά την Αγία Γραφή και άλλα θεόπνευστα βιβλία. Σπούδασε θεολογία, ρητορική και ελληνικά στην Κεσάρια και την Αλεξάνδρεια. Ο Γρηγόριος αγαπούσε τα γράμματα και παρόλο που η μόρφωσή του ήταν μεγάλη, αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στη φιλοσοφία, στη φιλολογία και στην ιατρική, πηγαίνοντας στην αρχαία ένδοξη πόλη των γραμμάτων. Στο ταξίδι όμως, ο καιρός χάλασε, η θάλασσα αγρίεψε και το πλοίο κόντευε να βουλιάξει. Τρομαγμένοι οι ταξιδιώτες άρχισαν να πετούν τα εμπορεύματά τους στο πέλαγος για να ελαφρύνει το καράβι. Τότε ο Γρηγόριος γονάτισε και κλαίγοντας παρακάλεσε το Θεό να τους γλιτώσει από τη φοβερή τρικυμία. Αμέσως ο άνεμος κόπασε και η θάλασσα γαλήνεψε. Μόλις είδαν το θαύμα οι ταξιδιώτες και το πλήρωμα του καραβιού, ευχαρίστησαν το Θεό του Γρηγορίου και πίστεψαν σε Αυτόν. Όταν έφτασε στην Αθήνα ο Γρηγόριος, γνώρισε τον συμμαθητή του Βασίλειο και η φιλία τους κράτησε για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Μόλις τελείωσαν οι σπουδές, ο Άγιος επέστρεψε στην πατρίδα του έχοντας βαθιά επιθυμία να βαπτιστεί, γιατί εκείνον τον καιρό οι χριστιανοί βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία. Αφού ολοκλήρωσε την επιθυμία του, πήγε κοντά στον Πόντο, στον Ήρη ποταμό, για να συναντήσει τον αδελφικό του φίλο Βασίλειο και να ασκητέψουν μαζί μακριά από τον κόσμο. Χαρούμενοι και οι δύο άρχισαν την ασκητική ζωή κάνοντας αγρυπνίες, νηστείες και ελεημοσύνες. Επίσης, καλλιεργούσαν τη γη, έκοβαν ξύλα, κουβαλούσαν νερό και έκαναν μόνοι τους αναγκαίες εργασίες για να ασκούνται και σωματικά. Στον ελεύθερο χρόνο τους μελετούσαν τις γραφές, προσεύχονταν και έψελναν δοξολογώντας το Θεό. Πέρασε έτσι πολύς καιρός, μέχρι που κάποια μέρα ο Γρηγόριος έλαβε ένα γράμμα από τον πατέρα του, που τον ζητούσε να επιστρέψει στην Αζιανζό για να τον βοηθήσει στο δύσκολο έργο που είχε αναλάβει ως επίσκοπος. Υπακούοντας την παράκληση του πατέρα του, ο Άγιος επέστρεψε στην πατρίδα του. Οι χριστιανοί τον υποδέχτηκαν με χαρά και όταν αντίκρισαν την ταπεινή και αγία μορφή του, του ζήτησαν να δεχτεί την ιεροσύνη. Ο σεμνός Γρηγόριος στην αρχή αρνήθηκε ένα τόσο μεγάλο αξίωμα, αλλά ύστερα από πολλές πιέσεις του πιστού κόσμου και των γονέων του, δέχτηκε να χειροτονηθεί διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από τότε άρχισε να διδάσκει στο λαό τη χριστιανική αγάπη και τη φιλανθρωπία. Επίσης, αγωνίστηκε σκληρά κατά της αίρεσης του αριανισμού και της ειδωλολατρίας. Κήρυξε την αλήθεια του Ευαγγελίου και ήλεγξε το διώκτη αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη και τον αριανό αυτοκράτορα Ουάλη. Οι χριστιανοί της Ναζιανζού ένιωθαν κάφηση για το σοφό διδάσκαλο και Άγιο Ιερέα που τους χάρισε ο Θεός. Το 372 μετά Χριστόν, ο Μέγας Βασίλειος πρότεινε στο Γρηγόριο να γίνει επίσκοπος στην περιοχή των Σασίμων. Ο Άγιος
ένιωθε ανάξιος να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο, αλλά τελικά δέχτηκε. Μόλις όμως χειροτονήθηκε επίσκοπος, συνάντησε εχθρικές διαθέσεις από τον επίσκοπο εκείνης της περιοχής, Άνθιμο. Έτσι, ο ειρηνικός ιεράρχης Γρηγόριος αποφάσισε να φύγει από τα Σάσιμα και να επιστρέψει στην Αζιανζό για να βοηθήσει τον υπέργυρο πατέρα του. Εκεί δημιούργησε μια σχολή θεολογίας, όπου δίδασκε το θείο λόγο του Ευαγγελίου σε επιστήμονες, ιερείς, μοναχούς και άλλους μορφωμένους ανθρώπους. Επίσης, πλούσιοι και φτωχοί θαύμαζαν τα κηρύγματά του, γιατί οι πρώτοι μάθαιναν για τη χριστιανική πίστη και οι δεύτεροι παρηγορούνταν από τα θεόπνευστα λόγια του. Όλοι τον εκτιμούσαν και τον σέβονταν, αλλά έπειτα από λίγο καιρό πέθανε ο πατέρας του και πολύ σύντομα και η μητέρα του. Τότε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος άφησε για λίγο την Αζιανζό και πήγε σε μια μονή στη Σελεύκεια της Ισαυρίας για να προσευχηθεί και να συγγράψει επιστολές κατά των αιρέσεων και άλλα έργα. Στο μεταξύ, η Κωνσταντινούπολη έγινε κέντρο αιρέσεων. Εκτός αυτού, ο αυτοκράτορας Ουάλης, που ήταν αριανόφρονας, παρέδωσε όλους τους χριστιανικούς ιερούς ναούς της βασιλεύουσας στους αριανούς και οι οπαδοί του Αρίου πολεμούσαν άγρια την Εκκλησία του Χριστού. Τότε, 146 Ορθόδοξοι επίσκοποι αποφάσισαν να κάνουν σύνοδο στην Αντιόχεια το 379 και να καλέσουν αμέσως τον Γρηγόριο το Θεολόγο για να ενισχύσει την πίστη του χριστιανικού λαού της Κωνσταντινούπολης. Μόλις οι χριστιανοί είδαν τον Άγιο, δεν περίμεναν πως αυτός ο αδύνατος, χλωμός, απεριποίητος και φτωχικά ντυμένος άνθρωπος θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Αλλά τελικά έγινε ακριβώς το αντίθετο. Ο ενάρετος ιεράρχης άρχισε τα πρώτα του κηρύγματα μέσα στον ιδιωτικό ιερό ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Μέρα με τη μέρα συγκεντρώνονταν περισσότεροι χριστιανοί και πολλοί αιρετικοί που ακούγανε τη διδασκαλία του, μετανοούσαν και ζητούσαν να βαπτιστούν. Πολλοί ιερείς και μοναχοί πήραν θάρρος και άρχισαν να κηρύττουν και εκείνοι την ορθόδοξη πίστη και να μιλούν για το ψέμα των αιρέσεων. Βλέποντας οι αριανοί πως οι ορθόδοξοι χριστιανοί άρχισαν να ενώνονται και να αγωνίζονται γενναία εναντίον των αιρέσεων, δεν δίστασαν να κάνουν και εγκληματικές πράξεις. Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, στρατιώτες επιτέθηκαν στον ιερό ναό της Αναστάσεως, σκότωσαν πολλούς πιστούς, κατέστρεψαν τον ναό και λιθοβόλησαν τον Άγιο Γρηγόριο μαζί με άλλους χριστιανούς. Όμως σε λίγους μήνες ο αυτοκράτορας Ουάλης πέθανε και στο θρόνο ανέβηκε ο Μέγας Θεοδόσιος. Αυτός, με διάταγμα που υπόγραψε στη Θεσσαλονίκη, αναγνώρισε επίσημα την πίστη των Ορθοδόξων σύμφωνα με τις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τότε διέταξε να παραδοθούν όλοι οι ναοί στους χριστιανούς και αναγνώρισε τον Γρηγόριο το Θεολόγο ως Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι, στις 27 Νοεμβρίου του 380, αποφασίστηκε η τιμητική είσοδος του Αγίου στον Αρχιεπισκοπικό Ναό. Όταν έφτασε εκείνη η μέρα, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε από νωρίς έξω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων για να εκφράσουν τη χαρά και την ευγνωμοσύνη τους στον ταπεινόφρονα Άγιο Ιεράρχη τους. Ύστερα από 40 χρόνια κυριαρχίας των Αριανών, η Κωνσταντινούπολη ήταν ελεύθερη, ήταν χριστιανική. Εκείνο το πρωινό ήταν συννεφιασμένο, μα μόλις μπήκαν στο ναό ο Αυτοκράτορας και ο Άγιος Γρηγόριος, τα σύννεφα έφυγαν και ένας λαμπρός ήλιος φάνηκε στον ουρανό. Οι πιστοί είπαν πως ήταν θεϊκό σημάδι που σήμαινε πως τα σκοτάδια των αιρέσεων εξαφανίστηκαν μπροστά στην αληθινή πίστη των Ορθοδόξων.
Ανάμεσα στο πλήθος ήταν και ένας αριανόφρονας. Φαινόταν αγριοπός και έμοιαζε να ψάχνει κάποιον. Μόλις η ματιά του στάθηκε στον Άγιο Ιεράρχη, τρόμαξε. Αμέσως πήγε μπροστά του, γονάτισε και άρχισε να κλαίει. «Συγχώρεσέ με, Άγιε του Θεού. Είμαι αριανός και μου ζήτησαν να έρθω να σε σκοτώσω. Να το μαχαίρι». Μα μόλις αντίκρισα, το πρόσωπό σου έλαμπε. Δεν άντεξα. Ήρθα και στο είπα. Τότε ο μεγαλόψυχος Άγιος του είπε με αγάπη. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Μόνο πίστεψε σε Αυτόν και γίνε χριστιανός ορθόδοξος». Ο Γρηγόριος ως αρχιεπίσκοπος έζησε λιτά και ταπεινά. Περίπου 20 χρόνια αργότερα έγινε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Όμως επειδή κάποιοι επίσκοποι προσκλήθηκαν καθυστερημένα στη Σύνοδο και επειδή είχαν διαφωνίες με άλλους επισκόπους, κράτησαν εχθρική στάση στον Ιεράρχη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσουν να δημιουργούνται ζήλιες και διαμάχες μέσα στην Εκκλησία. Τότε ο Άγιος Γρηγόριος, χωρίς να παραπονεθεί ή να επαναστατήσει, αποφάσισε να παραιτηθεί γενναία από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο για να σταματήσουν τα μίση. Ο Μέγας Θεοδόσιος θαύμασε τη μεγαλοψυχία του Αγίου και παρόλο που στεναχωρέθηκε, έκανε δεκτή την παραίτησή του. Έτσι, το καλοκαίρι του 382, ο Άγιος Γρηγόριος έφυγε για την Αριανζό, όπου έζησε ήσυχα για το υπόλοιπο της ζωής του με ταπείνωση, νηστεία και προσευχή. Επίσης, συνέχισε να συγγράφει έργα που διασώζονται μέχρι σήμερα. Μόλις αισθάνθηκε το τέλος του, κοινώνησε τον Οχράν των Μυστηρίων, αποχαιρέτησε τους γνωστούς του και έδωσε ό,τι είχε στην Εκκλησία για τις ανάγκες των φτωχών. Έπειτα, ο Άγιος Ιεράρχης κοιμήθηκε σε ηλικία 62 ετών. Λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στη βασιλεύουσα και αργότερα τα τοποθέτησαν στον Ιερό Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας. Τα ιερά του λείψανα βρίσκονται τώρα στη Νέα Καρβάλη του νομού Καβάλας. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιεράρχου Γρηγορίου του Θεολόγου στις 25 Ιανουαρίου, ημέρα της κοίμησής του.